Χριστός Ανέστη. Καλή και ευλογημένη μέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και σήμερα Δευτέρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο για δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, ραδιοφωνικά σχόλια, οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε και να επισημάνετε, όπως πάντοτε όλα ευπρόσδεκτα. Το απόψινό μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και η σημερινή μας επίσκεψη έχει πραγματοποιηθεί στους Νυφάλιους. Μία προσπάθεια που γίνεται με σκοπό και στόχο να στηριχθούν άνθρωποι που έχουν πέσει στα δίχτυα του αλκοολισμού. Είχαμε πριν από πολύ καιρό στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης φιλοξενήσει την Σιμώνη Ξανθογιώργου. Είχαμε πει κάποια λίγα πράγματα στον αέρα εκείνη την Τετάρτη και δεσμευθήκαμε και κανονίσαμε. Πριν από το Πάσχα έγινε η συνάντησή μας, αλλά είπαμε με τη Σιμώνη να μεταδοθεί αυτή η συνέντευξη μετά το Πάσχα, μιας και όπως μου είπε συνήθως τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκείνες τις μέρες γίνονται λόγω υπερβολικής κατανάλωσης υνοπνευματοδών ποτών. Το θέμα του αλκοολισμού λοιπόν επισκεπτόμαστε σήμερα. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί η Σιμώνη στην συζήτησή μας έχει πει πολλά σημαντικά και συγκλονιστικά πράγματα. Θέλω να τα ακούσετε και να τα ακούσουμε όλοι με προσοχή και τα λέμε στο τέλος της συζήτησης. Κάναμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Ναι. Πάντα κάνουμε το σταυρό μας. Ναι. Βλέπω και ένα ωραίο καβράκι που έχετε εδώ πέρα. Θεέ μου, λέει, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω. Το κουράγιο να αλλάξω αυτά που μπορώ, τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά και την επιθυμία να την κάνει πράξη. Λοιπόν, αυτό είναι το γνώθησε αυτόν, όπως το πήρε ο Μάρκος Αυρίλιος και το ανέπτυξε. Και μετά είναι πολύ μεγάλο γίνεται, γιατί το έχει πάρει ο Άγιος Φρανίσκος της Ασίζης. Και το έχει μακρύνει πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Τι είναι η νυφάλη? Τι είναι η νυφάλη? Η νυφάλη είναι μία κίνηση πολιτών οι οποίοι χρησιμοποιούν ίσως τη βαριά κληρονομιά του να είναι αλκοολικοί και να έχουν καθαρίσει. Χρησιμοποιούν τη γνώση που έχουν αποκτήσει από την πορεία τους στο να έρθουν στην ανάρρωση και να παραμένουν στην ανάρρωση. Ακούτε τη λέξη ανάρρωση, αυτό το λέμε όταν αφορά ασθένειες, και λέτε το εσείς, μα τι ας πούμε, ο αλκοολικός είναι άρρωστος? Φαντάζομαι η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση δεν είναι απλώς ναι, είναι τραγικά ναι, διότι είναι η τρίτη θανατηφόρος ασθένεια στον κόσμο. Λοιπόν, και άλλοι φίλοι γνωστοί μας, ξέρω εγώ, που μιλάγαμε και λέγαμε πάντοτε, ξέρετε αυτή τη συνήθεια που έχουμε να καθόμαστε στον καναπέ, να βλέπουμε τηλεόραση και να λέμε μα γι' αυτό κάνουνε, για τ' άλλο δεν κάνουνε, για το παράλληλο. Και τελικά το είχαμε πολύ συζητήσει αυτό και λέω μια μέρα, ρε παιδιά, εντάξει, για τα ναρκωτικά ο κόσμος είναι ενημερωμένο, για τα ναρκωτικά δεν είναι σωστή η λέξη αυτή, έτσι. Η σωστή λέξη είναι ψυχοτρόπες ουσίες. Μέσα σε αυτές είναι και το αλκοόλ. Και το αλκοόλ κρατάει την πρώτη θέση.
Δηλαδή πρέπει να με πιστέψετε, γιατί χώρια από την εμπειρία μου, έχω μελετήσει πάρα πολύ και έχω πάρει και το μάστερ μου σε αυτό. Σε αυτό, ε. Και είναι πολύ δύσκολο να το καταπιεί κανείς ότι αυτός ο αλκοολικός, ξέρω εγώ, που παραπατάει στον δρόμο ή δυστυχώς πια τα παιδάκια που τα βλέπουμε, εγώ τα λέω παιδάκια γιατί είμαι μεγάλη, δεν είναι παιδάκια, είναι 15 χρονών, είναι 14 χρονών, και τα ακούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ να ουρλιάζουν στους δρόμους, ας πούμε, έχοντας χάσει τον έλεγχο του εαυτού τους. Αυτά είναι ή πολύ σύντομα θα γίνουν αλκοολικά, όπως ήμουνα εγώ όταν η χάρις του Θεού μου επέτρεψε να καταλάβω ότι έπασχα από κάτι που δεν μπορούσα να το σταματήσω εγώ. Το έχεις δει σαν ευλογία όλο αυτό? Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι βαθύτατη ευλογία. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που, εντάξει, το προσπερνάνε σαν μία πολύ σκληρή εμπειρία και χαίρονται τώρα που είναι καλύτερα, αλλά είναι κάποιοι από εμάς που έχουμε ενσκύψει μέσα μας και όλο και όλο, και για να το κάνουμε καθαρό και στους ακροατές μας, επειδή πέφτει πάντοτε αυτή η ερώτηση, ας πούμε, της λεπτής γραμμής, ποιος είναι αλκοολικός και ποιος δεν είναι. Στη συνέχεια. Πού μπαίνει το όριο, μάλλον από πού αρχίζουμε να λέμε ότι αυτός είναι αλκοολικός, ναι, και αυτός δεν είναι. Αυτός δεν είναι. Και αυτό που περιμένουμε συνήθως να ακούσουμε είναι αυτός που πίνει από το πρωί. Ξέρω εγώ, είναι αυτός που κρύβει τα μπουκάλια. Είναι οι κυρίες που, συνήθως πιο φτωχές κυρίες, ας πούμε, που πάνε και αγοράζουν τα κουρτάκια από τα σούπερ μάρκετ για να τα βάλουν στη μαύρη σακούλα να μην φαίνονται μετά, να τα πετάξουν. Δηλαδή είμαστε απίθανοι άνθρωποι οι αλκοολικοί. Ούτε φίλο διαλέγει, ούτε φιλή διαλέγει, ούτε θρησκεία διαλέγει, ούτε ηλικία διαλέγει, τίποτα δεν διαλέγει. Ένα πράγμα διαλέγει. Κατά 50% είναι γενετική η νόσος αυτή. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Αυτό το μάθαμε στη δεκαετία του 50 από τους γενετιστές. Από εκεί και πέρα, επειδή κοστίζει πολύ στο κράτος ο αλκοολικός που πίνει. Γιατί εγώ όταν έπινα, ατυχήματα έκανα. Νοσοκομεία πλήρωνα το κράτος. Πάθαινε το σκότι μου. Όχι μόνο εμένα, και άλλους ανθρώπους. Δεν δικές μου όλες αυτές οι ερώτησες που λέω. Πάνκρεας. Καρδιά. Όλα αυτά είναι χρήματα που το κράτος θα πληρώνει. Τροχαία ατυχήματα. Ομοιγέννητο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Τι τραυματίας, ρωτάω την τροχαία. Πολυτραυματίας, μου λένε, κυρία Ξανθιγιώργου. Βρίσκω κανένα δυο γονείς να μολύσω, μου λένε. Δεν θα ξανασηκωθεί το παιδί μου από εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η σφαίρα γύρω από τον αλκοολισμό. Αλλά το πιο σκληρό από όλα είναι ότι στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, ας πούμε, το ψιλοκρύβουνε, το ψιλοκρύβουνε. Γιατί οι περισσότερες τα αφήνουν ανοιχτό. Στην Ελλάδα όμως κυριαρχεί από τα επάνω κλιμάκια της νομοθεσίας μέχρι και στην καθημερινή πρακτική να πουλιέται το αλκοόλ ελεύθερο στα περίπτερα, δίπλα στο γάλα να έχει κρασί χύμα ή τσεκουδιά. Όλη αυτή η πρακτική είναι τρομακτική, η τόσο σχέση. Είναι από τους παράγοντες που
μεγαλώνουν το πρόβλημα. Απίστευτα. Απίστευτα. Η ευκολία με την οποία μπορεί ένας να βρει το αλκοόλ. Ακριβώς. Ναι, αλλά δεν μου απάντησε στη γραμμή. Αν υπάρχει γραμμή, λέει, θέλω να πω. Υπάρχει. Είναι ποσοτικό το θέμα ή ποιοτικό. Αλκοολικός είναι όποιος πίνει 5 ποτήρια κρασί την ημέρα και πάνω ή ο τρόπος. Ναι, είναι και τα δύο. Αλλά προσοχή σας παρακαλώ. Γιατί εκεί πέφτουμε, μπερδευόμαστε. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πίνει 5 ποτήρια ουίσκι και όλα να πω εγώ το βράδυ σπίτι του. Έτσι. Να. 5 ποτήρια είναι πολύ αλκοόλ. Και να το βλέπουν οι άλλοι και να λέω 5 ποτήρια ρε παιδάκι μου αλκοολικός, έχεις καταντήσει τι θα γίνει με σένα ας πούμε. Αντιστοίχως πρέπει να πω ότι πια αυτό συμβαίνει και στις κυρίες. Πλέον. Έτσι. Να βγουν το βράδυ έξω στο μπαράκι οι κυρίες που είναι πια επιχειρηματίες και αυτές και μπαίνουν λιγάκι στο ρόλο του άνδρα ας πούμε. Θα βγούνε και θα πιούνε και δύο μπουκάλια κρασί και λοιπόν είναι η ποσότητα που κάπως ακούγεται σε αυτή. Αλλά εμένα Κώστα δεν είναι αυτό που με κάνει αλκοολική ούτε κανέναν άλλον αλκοολικό. Σε μένα και στους αλκοολικούς δεν συμβαίνει αυτό. Δεν περνάει το μήνυμα ότι τώρα είμαι ικανοποιημένη. Ξεκινάμε λοιπόν. Εγώ στα 15-16 το δοκίμασα, τα παιδιά μας τώρα το ξεκινάνε από τα 11. Είχα πάρα πολλά καλά. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου όταν ήμουν 11 χρονών και αυτό μου έφερνε μία ιδιαίτερη συστολή. Και δεν μου ήταν εύκολο να κοινωνικοποιηθώ, ας πούμε, να ξεκινήσω κουβέντες και αυτά. Και σε ένα από τα πρώτα πάρτι που πήγα, είχα πιάσει τη γωνία, ας πούμε, ξέρω τους άλλους, χορεύανε, πίνανε ένα ποτάκι με κάτι φυστικά και ας πούμε. Και εγώ καθόμουν. Εγώ πιανά μου με 15. Και τα άλλα παιδιά συνομιλική μου, γιατί τότε δεν πηγαίναμε μικροί με τους μεγάλους. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Μια φορά που δοκίμασα να πιω κι εγώ από αυτό το που πίνανε οι άλλοι και το λέγανε βερμούτ, ένιωσα λίγο καλύτερα, πιο χαλαρή. Δεν σε φόβησε αυτό. Την επόμενη μέρα που συνειδητοποίησες τι έγινε την προηγούμενη. Τι να με φοβήσει, μου λέω τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Επομένως, στο επόμενο πάρτι που πίνω το ένα και δεν με χαλάρωσε, λέω πάρα πολύ λογικά σκεπτόμενη ποσοτικά ότι μήπως αν πιω δύο νιώθω ακόμα καλύτερα. Και τα δύο γίνονται τέσσερα και τα τέσσερα οχτώ. Και πίνω δύο. Και ξαφνικά βρίσκομαι να χορεύω και με ένα παλικαράκι. Χαλαρή και άνετη, όχι τίποτα φοβερά πράγματα ας πούμε. Πράγματα που κάναν οι έφηβοι εκείνης της εποχής. Όχι αυτά που κάνουν τώρα. Προς Θεού όταν λέω έτσι δεν κρίνω κανέναν και ιδιαίτερα δεν κρίνω τους γονείς, γιατί να ένας από τους μεγάλους λόγους για τους οποίους δημιουργηθήκαν οι νυφάλοι, γιατί λέμε οι γονείς και οι γονείς και οι γονείς. Συγγνώμη, αυτούς τους γονείς ποιος τους λέει τι να κάνουνε. Να σε ρωτήσω κάτι πριν φτάσουμε στο ποιος τους λέει τι να κάνουμε. Να ρωτήσω πώς ένας γονέας μπορεί να καταλάβει εάν το παιδί του, δεν θα πω είναι αλκοολικό γιατί μπορεί να ακουστεί βαρύ, έχει σημάδια αλκοολισμού. Τι θα δει στη συμπεριφορά, τι στοιχεία είναι αυτά που θα του χτυπήσουν, να το πούμε έτσι, το καμπανάκι, να προσέξει σε πρώτη φάση. Ναι. Θα σου πω αυτό που βγαίνει με τη μία. Mm-hmm.
από όλες τις άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, ας πούμε, κάναβι, ηρωίνη, δεν θα πω γιατί είναι καμιά κουσαριά και όλο πληθαίνουμε. Λοιπόν, το αλκοόλ έχει την εξής ιδιότητα. Με το που θα πλησιάσεις το παιδί σου, το καταλάβεις ότι μυρίζει. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο. Το φανερό. Κρυφά σημάδια υπάρχουν, ναι. Λοιπόν, διότι εγώ μπορεί να γυρίσω το βράδυ από ένα πάρτι, το παιδί μου να γυρίσει από ένα πάρτι, εγώ να έχω κοιμηθεί και το πρωί που θα ξυπνήσω εγώ και το παιδί μου να μην μυρίζει. Συμβαίνει αυτό, μπορεί να συμβεί. Ναι, ή να ξυπνήσει το παιδί σου και να είναι κάτω από το κρεβάτι του, ας πούμε. Ή να ξυπνήσει το παιδί σου και να είναι πεσμένο στο μπάνιο, ας πούμε, μέσα σε μετούφι. Αυτά είναι φανερά σημάδια. Ή να ξυπνήσει το παιδί σου στο κρεβάτι του, να έχει περάσει κάποιες φρικτές ώρες το βράδυ με ζαλάδα, να γυρίζει απάνω το ταβάνι, φρικτές ώρες. Και να τρέμει από το φόβο του και από την ενοχή του, επειδή δεν θυμάται τι έκανε την προηγούμενη νύχτα ή κάποιες ώρες από την προηγούμενη νύχτα. Όλα αυτά που μου λες δεν είναι αποτρεπτικά? Όλα αυτά που σου λέω, παρακαλώ όσους μας ακούνε και όσοι είναι γονείς και θέλουν να πάρουν μια πραγματική πληροφορία, να προσευχηθούμε στο Θεό οι γονείς να είναι αποτελεσματικά κοντά με τα παιδιά τους. Το αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά... Αυτό είναι όμως. Αυτό είναι. Όχι, εννοώ το τι σημαίνει αποτελεσματικά κοντά στα παιδιά. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ξέρεις, όταν το ακούω απ' έξω μου φαίνεται τεράστιο. Όταν, γιατί και εγώ, ας πούμε, μέσα στα χρόνια που είμαι στην απεξάρτηση, κάνω και εγώ τις αναδροσμές μου. Πόσα χρόνια καθαρή? Σήμερα πρέπει να μου δώσετε ένα φιλί, γιατί κλείνω 29 χρόνια και 10 μήνες κλείνω σήμερα. Μπράβο. Τα μετράς μέρα-μέρα, Μέρα-μέρα. Επειδή υπάρχει... Εσύ δεν του λες, ή της Παναγίτσας, κάθε μέρα σου δεν κάνεις σταυρός και λες πώς. Βέβαια. Έτσι, εγώ πρέπει να κοιταχτώ στον καθρέφτη. Να πω, όχι πρέπει, θέλω να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να πω, κούκλα μου, είσαι ευχαριστημένη, θυμάσαι τι έκανες εχθές, είσαι ευχαριστημένη από τι έκανες. Μου λέει Σιμώνη ναι. Λέω, θες και σήμερα τα ίδια? Μου λέει Σιμώνη ναι. Και λέω κι εγώ, τότε Σιμώνη μου, θα κάνουμε ό,τι κάναμε χτες. Αυτά κάναμε τότε και πιάσανε. Θα κάνουμε και σήμερα. Θα κάνουμε και σήμερα, όπως τότε πίναμε και έπιανε. Από πού βγαίνει το Σιμώνη? Είναι ο Άγιος Σίμων, έχουμε τρεις Σίμωνες στην εκκλησία μας. Ο δικός μου είναι ο Ζηλωτής, από το γάμο της Κανά, και γιορτάζει 10 Μαΐου. Μάλιστα. Το μετράς... Συγγνώμη, το Σιμώνη και να εορτάζω Σιμώνη και να μεταλαμβάνω Σιμώνη και τα λοιπά, δεν ήτανε που κουβάλισα στα χρόνια της Μέθης. Εγώ στην απεξάρτηση πίστεψα στο Θεό και εν συνεχεία πάτησα καλά μέσα στην Ορθόδοξη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Απλά μία απορία. Μετράς κάθε μέρα υπό τον φόβο να μην ξαναπέσεις μετά από 29 χρόνια και 10 μηνές. Υπάρχει αυτός ο φόβος δηλαδή? Εάν έχω δει ανθρώπους να πέφτουν μετά από 22 χρόνια, μετά από 28 χρόνια, μετά από 44 χρόνια, τι σου λέει αυτό? Άρα ο κίνδυνος δεν φεύγει ποτέ, έτσι? Αφού η ασθένεια είναι ανίατη, ανίατη, έχουμε το μεγάλο δώρο ότι αναχαιτίζεται. Αν κάνεις κάποια πράγματα, ας πούμε, αν έχεις την καρδιά σου, θα πας στον καρδιολόγο, δηλαδή. Και αυτό είναι το ίδιο. Μόνο πας για τη δικιά μου πάθηση, είναι από πού ξεκινήσαμε, τι μου φταίει εμένα, ότι δεν νιώθω ικανοποιημένη. Και όταν πιω, νιώθω ικανοποιημένη.
προχωράμε, γιατί η αρρώστια είναι προϊούσα, πάει από το λίγο στο πολύ και από το πολύ στο περισσότερο, έως κάποια στιγμή, και εδώ είναι ο ποσοτικός αλκοολικός, χάνω τον έλεγχο της πόσης μου. Θέλω εγώ να πιω τρία και δεν μπορώ να πιω τρία. Θέλω εγώ να πιω πέντε, σου λέω, και δεν μπορώ να πιω πέντε. Αυτό που μας περιγράφεις, το κομβικό σημείο μεταστροφής, δηλαδή ο διακόπτης που πατάς και λες, Σιμώνη, τώρα θα κάνω μια νέα αρχή. Που λέει ένας αλκοολικός τώρα, καταρχήν ζητώ συγγνώμη αν κάνω πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Όταν νομίζεις ότι παρεκτρέπομαι, θέλω να με επαναφέρεις. Παρακαλώ, έχω εξευτελιστεί τόσες φορές. Γιατί το λες έτσι? Γιατί έτσι έχει συμβεί μέσα στην πόση μου. Έχω εξευτελιστεί. Λες, ποιος είναι αλκοολικός, θα σου κοιμάσω παγκάκι, ας πούμε. Εντάξει, κι εγώ, ας πούμε, με στη ζαλούρα μου και στη ζαλάδα μου, έπεσα και σε ένα παγκάκι, κοιμήθηκα. Ή πιάστηκα και στο ξύλο. Με άντρες που θέλανε κάπως να με παρενοχλήσουν, ας πούμε, και εγώ δεν τα άντεχα αυτό το πράγμα, ας πούμε, και πιάστηκα στο ξύλο. Και έβλεπε στην κυρία διευθύντρια, την πετυχημένη, με τα λευκά της σκισμένα και μέσα στο αίμα. Όταν το έβλεψε εσύ αυτό στον δρόμο, τι θα έλεγες? Αυτή η γυναίκα είναι αλκοολική. Αυτό δεν θα έλεγες? Σκληρό, ε. Να το ζήσαμε. Εγώ όμως δεν έλεγα ότι είμαι αλκοολική. Εγώ έλεγα τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και δεν μπορώ να πιω όσο θέλω. Ρωτάω μέχρι τώρα, Κώστα μου, τους γείτονές μου, και σου λέω, παιδιά, πέστε μου, τι έκανα? Και μου λένε, άστα, αυτά φύγανε, είναι πίσω μας. Λέω, δηλαδή, εσείς τι λέγατε, ας πούμε, να μια τρελή? Όχι, λέει, λέγαμε να μια μεθυσμένη. Υποφέρανε πολύ οι γειτονές μου. Σιμώνη, όταν ήρθε η απεξάρτηση, στο μυαλό πολλών ενδεχομένως το λογικό θα είναι ότι εντάξει, τη σκαπούλαρα, ξέφυγα, θα συνεχίσω τη ζωή μου για να μην στιγματιστώ περαιτέρω. Ναι. Αλλάζω γειτονιά ενδεχομένως, αλλάζω δουλειά ενδεχομένως. Εσύ δεν έκανες αυτή την επιλογή? Όχι. Και οι περισσότεροι από εμάς δεν την κάνουν, Κώστα. Ο κανόνας δηλαδή είναι ότι αφού καθάρισα εγώ, θέλω να καθαρίσουν κι άλλοι? Ναι. Και δεν είναι απλός κανόνας. Όταν έρθει κάποιος να βοηθήσει εμένα, ταυτόχρονα βοηθιέται και ο ίδιος. Γιατί πρέπει να πάει το μυαλό του πίσω στα δικά του μεθύσια και στις δικές του συμπεριφορές και στις δικές του στιγμές που αρνιότανε ότι ήταν αλκοολικός και να μου μιλήσει από την εμπειρία του. Γιατί αλλιώς εμένα δεν με πείθεις. Δηλαδή να κάτσει κάτω ο ψυχολόγος. Εντάξει, κάτι θα ακούσει ο αλκοολικός ή η αλκοολική. Αλλά όταν ο αλκοολικός μιλάει από την ψυχή του και μοιραζόμαστε βιώματα, βοηθιέται. Εγώ ξέρω ότι δεν λες ψέματα. Αυτό που μου λες ότι έπεσες δύο πατώματα σκαλιά, το ξέρω, το έχω περάσει. Το έχεις ζήσει κι εσύ. Πού έρχεται λοιπόν ο διακόπτης που λες τώρα θέλω να γυρίσω? Τι, τώρα θέλω να γυρίσω, σταματήσω να πίνω? Να. Σταμάτησα τρεις φορές από μόνη μου. Κάνα δίμηνο, ξέρω εγώ, μετά έπεσα στα μούτρα, ήπια ό,τι δεν είχα πιει. Μετά μου είπε ένας αγαπημένος μου φίλος ψυχίατρος, όχι ψυχιατρικά, φιλικά, μου είπε, Σιμώνη, έχεις αρχίσει και το περνάς το γορί. Θα μου πεις εμένα. Γενικά, ένα πολύ αναπτυγμένο εγώ, για τις συμπεριφορές που με ρώτησες,
Εγώ ήμουν από τους αλκοολικούς που ήμουν και πολύ επιθετική και πολύ κριτική απέναντι στους ανθρώπους. Χάσαμε τώρα που θα μου πεις εμένα, Γιώργο, ότι είμαι εγώ αλκοολική, που με βλέπεις, που αυτό, που εκεί. Μου μείνει κουβέντα. Τον αγάπαγα τον Γιώργο. Την κράτησα την κουβέντα. Θα σου δείξω εγώ. Σταμάτησα για 3 εβδομάδες. Έπρεπε να μείνουν φίλοι στο σπίτι και τους είχα σαν στρατιωτάκια. Να τρέμω, να πίνω τα νερά, να μην αντέχω να μου πει κανείς αντίθετη κουβέντα, άνοιγα ένα στόμα, ας πούμε. Φοβερό. Οπότε και λες, και τότε χάλια ήμουνα και τώρα χάλια είμαι. Ξαναπιέσαι. Λοιπόν, γι' αυτό ξαναγυρίζω πίσω στους νυφάλιους. Ένα βασικός ρόλος είναι, έχοντας βέβαια πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει απόλυτη σιωπή γι' αυτό το προϊόν που φορολογείται ιδιαίτερα. Δεν παίρνει ένα φόρο μόνο επάνω μου. Δημιουργεί ασθένειες. Δημιουργεί ασθενείς οικογένειες. Γιατί οι οικογένειες ζουν τραγικές στιγμές όταν υπάρχει ένας αλκοολικός στο σπίτι. Και ιδιαίτερα εάν υπάρχουν παιδάκια αλκοολικά. Αυτά τα παιδάκια μεγαλώνουν ψυχικά καταστραμμένα. Λοιπόν, αυτή η σιωπή, αυτή η σιωπή. Και ψαχνόμουν και έλεγα, ρε παιδάκι, είναι τελικά αυτό που χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες απεξάρτησης δωθεκήθε, ας πούμε. Όχι τόσο όσο για τους εξαρτημένους από άλλες ουσίες. Καλά κάνουν και υπάρχουν περισσότερες, και κάνουν και ακόμα παραπάνω, αλλά να κάνουν κάτι για τους αλκοολικούς, έτσι. Και στους 9 μήνες που ήμουν άπιωτη, ήρθε μία κυρία δημοσιογράφος εκεί που έβρισκα εγώ απεξάρτηση και ζήτησε να ακούσει την ιστορία μιας γυναίκας. Και οι συνασθενούντες μου εκεί, οι συναπεξαρτώμενοι, μου είπαν, ρε σου, δεν πας σε συνομιλία. Ήταν πολύ νωρίς αυτό, στους 9 μήνες, να εκτεθώ. Έστω, το έκανα. Ακούει αυτή την εκπομπή, όχι την εκπομπή, εκείνη αντί να κρατά σημειώσεις, κρατάει ο κασιτοφωνάκι. Την ακούει μια φίλη της δημοσιογράφος και με ψάχνουν περμάρε περτέρα, ας πούμε, να με βρούνε, να δώσω άδεια να βγει στο ραδιόφωνο το πράγμα, και βγήκε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ξαφνικά, μέσα σε μία εβδομάδα, λάβαμε 15 τηλεφωνήματα. Αλκοολικών. Ακριβώς, ή συγγενών. Γιατί και εμείς εδώ, από τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε, το 92% είναι συγγενείς και το 7-8% είναι ο ίδιος ο ασθενής. Λόγω ντροπής δεν παίρνει ο ίδιος ο ασθενής, ή απλά δεν έχει εντοπίσει το πρόβλημα ακόμα, ή αρνείται να το δεχτεί. Τι ωραία λέξη αυτή και τι θανατηφόρος λέξη αυτή. Γιατί, α, τώρα, συγχωρούσα μου τη λέξη, αλλά έτσι είναι. Άκου πρόστιχη αρρώστια. Το κύριο της σύμπτωμα. Το κύριο της σύμπτωμα είναι ότι αρνείσαι ότι την έχεις. Δικαιολογίες, ψέματα. Μπορώ να πείσω τον οποιονδήποτε. Βαθιά μέσα σου εσύ όμως δεν ξέρεις ότι την έχεις. Άρα φωνάς. Κοροϊδεύεις εμένα που δεν ξέρω. Τον εαυτό δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψω. Όχι. Αφού βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι είσαι αλκοολικός. Μα τι την οδύνη, Κώστα. Ξέρεις τι οδύνη είναι, δηλαδή, άντε πάλι για να βγάλω τη σημερινή νύχτα, ας πούμε, πάλι θα πιω. Και άντε πάλι δεν θα μείνω στα 5. Και άντε πάλι πώς θα ξεμαρώσω. Ποιος θα με πάει σπίτι μου. Θα φτάσω μέχρι εκεί. Και επιμένω να ρωτάω ότι όλα αυτά μας λες ότι δεν είναι αποτρεπτικά. Τι δεν είναι? Αποτρεπτικά. Με το κεφάλι μου, εμένα. Στον αρχής. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι, ρε παιδάκι μου, ότι... Με απασχολεί.
Αλλά... Δεν σκέφτεσαι, ναι, θέλω να πιω, αλλά να μην πιω, γιατί αν πιω θα τρικλίζω. Ποιος θα με πάει σπίτι. Ωραία. Φτάνω μέχρι εκεί, έτσι. Ναι. Τρομάζω με αυτό που λέω. Τρομάζω εγώ η ίδια. Να. Και τι μπορώ να κάνω εγώ για να ξεπεράσω αυτόν τον τρόμο. Για να αρχίσεις. Ξανιλήσω στο μπαρ. Φαύλος κύκλος. Και θα πω, παιδιά, κεράστε ένα. Θα φέρω στην προσοχή μας, γιατί το παρακολουθώ τώρα χρόνια ολόκληρα στην Ελλάδα και από άποψη κοινωνικοπολιτική να συμβαίνει. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι ο ορισμός της τρέλας είναι να κάνει κάποιος το ίδιο πράγμα και να περιμένει άλλα αποτελέσματα. Εγώ σήμερα έλεγα θα πιω τζιν. Εκεί που ήταν να φτάσω έφτανα. Το μεσημέρι έλεγα θα πιω μπύρα. Εκεί που ήταν να φτάσω έφτανα. Μέχρι να γίνω, που λέει ο κόσμος. Μέχρι να την ακούσω. Λοιπόν, και το συνδέω και με τα κοινωνικοπολιτικά του καιρού μας τώρα, ας πούμε, περιμένουμε από ανθρώπους που έχουν τα ίδια στοιχεία μέσα στο κεφάλι τους, τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες κατευθύνσεις, να έρθουνε και να αλλάξουν την κατάσταση. Πώς θα γίνει αυτό? Θα μου πεις, εσύ τι έγινες μόνη? Εγώ είχα τη μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία, μαζί με το που κατάλαβα, δηλαδή η λέξη που είπα ήταν η εξής: Σιμώνη, το φάρμακο έγινε φαρμάκι. Δεν τα βγάζω πέρα πια με το αλκοόλ. Έγινε κάτι και το συνειδητοποίησες αυτό? Είχε γίνει ένα πολύ επικίνδυνο ατύχημα. Είχα κουτροβαλήσει δύο πατάματα σκάλες, κλουπ, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Βγήκε ο κόσμος, 4.30 ώρα το πρωί, κυρία μου, αυτό, σας πάμε, φωνάξουν το 160. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, είμαι εντάξει. Και αυτό είναι ιδίωμα του αλκοολικού. Μην πεις, ας πούμε, ότι κάτι έχω και με πάνω στο νοσοκομείο. Όχι, δεν πας και με πάλι στο νοσοκομείο και εκεί μου πούνε ότι είσαι αλκοολική κυρά μου και πρέπει να σταματήσεις να πίνεις, ας πούμε. Βγαίνω από την πολυκατοικία, περπατάω 30 μέτρα και πέφτω λιπόθυμη σε έναν πολύ κεντρικό δρόμο των Αθηνών, εντάρσια. Από εκεί και πέρα το μόνο πράγμα που θυμάμαι είναι το επόμενο βραδάκι. Α, γιατί εμείς, σημειώστε, δεν κοιμόμαστε όταν είμαστε στο χρόνιο αλκοολισμό, γιατί αυτά τα χοντρά που περιγράφω τώρα της λεπτής γραμμής, αυτά είναι τα χοντρά. Έτσι, αυτός ήταν ο χρόνιος αλκοολισμός. Γιατί δεν είχα ξαναπέσει? Γιατί δεν με είχαν ξαναμαζέψει από τους δρόμους? Γιατί δεν οδήγησα μέχρι περίπου την Επίδαυρο χωρίς να ξέρω ότι οδηγώ? Δεν ήταν η στιγμή να ακουστεί, εγώ λέω πια, η φωνή της Αγίας Τριάδας μέσα μου. Εκείνο το βράδυ και με όσες έτσι εμπειρίες είχα μαζέψει, ας πούμε, που μου λέγαν φίλοι, έλα ρε Σμονάκη, το παρακάνεις, ας πούμε. Βέβαια, είχα και την ατυχία οι φίλοι μου να είναι πολύ φιλελεύθεροι και το βρίσκανε πολύ κάπως έτσι, να, το ότι εγώ κράταγα κάτι μεγάλες τσάντες και είχα μέσα το μπουκάλι. Κώστα, πήγαινα στο σχολείο πια να διδάξω το απόγευμα βράδυ και το μπουκάλι ήταν στην τσάντα μου. Πήγαινα στο θέατρο ή στο σινεμά και το μπουκάλι ήταν στην τσάντα μου. Ερχόμουν σπίτι σου και το μπουκάλι ήταν στην τσάντα μου
μην τυχόν και δεν είχες τη μάρκα σου ή μην τυχόν και στέλνω. Καταλαβαίνεις το ότι σου λέω. Αντιλαμβανόμαστε τη λέξη εξάρτηση. Δεν είσαι εσύ, δεν ορίζεις τον εαυτό σου. Δεν ορίζεις τον εαυτό σου. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να πεις, εγώ σου λέω, το έχω ψα 2-3 φορές για κάνα δίμηνο. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να πιω 2 βράδια, ας πούμε, ένα βράδυ, να μην πιω ρε Σιμώνη, ένα και όχι άλλο. Ή να πιω έστω και 3 και όχι άλλο. Καθόλου δεν το τίποτα, καταφέρω. Δεν το καταφέρω. Το ότι μιλάς για αυτό συνέχεια δεν σε επηρεάζει. Ή είναι ένας τρόπος που το καταπολεμάς. Πού, τώρα. Και τώρα και σε σχολεία που μιλάς και σε φορείς και δεξιά και αριστερά. Μα δεν τώρα... το έχεις βγάλει από τη ζωή σου. Το έχεις βγάλει από τον οργανισμό σου. Από τη ζωή σου δεν το έχεις βγάλει. Μα τι να το βγάλω. Αυτό είναι για να το βγάλω. Αυτό είναι για να το βγάλω έξω και να πηγαίνω και να το λέω στον κόσμο. Να το διατυμπανίζεις παντού. Μην τυχόν και μια ψυχούλα ταυτιστεί. Αυτό που σου έλεγα πριν, ναι. Ας πούμε. Είναι όμορφο που πάνε οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί και αυτοί και μιλάνε. Αλλά ο άνθρωπος που πάσχει δεν μπορεί να, δηλαδή ακούει προσεκτικά, είναι μια καλή ομιλία κτλ. Δεν μπορεί, πάμε ας πούμε σε σχολεία, σε γυμνάσια. Πάμε σε πανεπιστήμια να μιλήσουμε. Κάνουμε επιμορφωτικούς κύκλους 48 ώρων. Το κοινό έχει ενδιαφέρον, ακόμα και τα μικράκια του δημοτικού που πάμε. Μόλις αρχίσει να μιλάει ο αλκοολικός ή η αλκοολική, δεν κουνιέται κουνούπι. Πίση. Γιατί, για την αλήθεια. Πάμε πίσω λοιπόν για την ευλογία της Αγίας Τριάδας. Mm-hmm. Εγώ είπα εκείνο το βράδυ, Σιμώνη μου, το φάρμακο έγινε φαρμάκι. Και μετά έμεινα με τα χέρια και τα μάτια ανοιχτά, γιατί είπα το εξής μεγαλύτερο. Και τώρα τι θα γίνει, τι κάνω τώρα. Δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ας πούμε. Ας μην τον πω αλκοολικό, σε πρώτη φάση η οικογένεια και αυτά θα πούνε ότι ο άντρας μου πίνει πιο πολύ, το παιδί μας πίνει λίγο πιο πολύ, κάνει απουσίες. Αλλά όταν πια φτάσει εκεί, δεν πρέπει να ξέρει και να υπάρχει κάποιος τρόπος να πάει να ζητήσει πληροφορία, να του δοθεί πληροφορία, να του δοθούν κατευθύνσεις, αφού είπαμε ότι αυτή η τόσο φρικτή αρρώστια, θανατηφόρος, δεν μπορεί να θεραπευτεί, αλλά αναχαιτίζεται. Πώς αναχαιτίζεται? Εάν σταματήσουμε τις δράσεις, τις δραστηριότητες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα που είχαμε όσο πίναμε. Αυτό θέλει πολύ δουλειά. Αυτό σας το λέει μια χριστιανή ορθόδοξη. Και πολύ προσευχή. Πολύ δουλειά. Μπορείς να ξεχωρίσεις μια παρέα έναν αλκοολικό. Ου. Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Είναι... αόρατα για τους άλλους. Κρυφά στοιχεία, προφανώς, κρυφά χαρακτηριστικά. Και έχει μεγάλο γούστο όταν στην παρέα μπορεί να είμαστε 2-3 αλκοολικοί, ας πούμε, και σκουντάει ο ένας τον άλλο, ας πούμε, και δείχνουμε πόσο φαίνεται. Μου φαίνεται. Καταλαβαίνεστε μεταξύ σας χωρίς να μπορεί να σας καταλάβει ο υπόλοιπος περίγυρος, έτσι. Ναι. Η μέρα ή η νύχτα είναι πιο δύσκολη για τον αλκοολικό? Η νύχτα, βέβαια. Η νύχτα, η υπόλοιπη ζωή του πώς είναι, Σιμώνη? Η υπόλοιπη ζωή σου πώς ήταν τότε? Εμένα, τη δικιά μου ρότα. Λοιπόν, τέλειωσα τις σπουδές μου. Έκανα πολύ καλές σπουδές σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σχολείο στο Λονδίνο. Καλή μαθητρία? Πολύ καλή. Το λέω έτσι γιατί μπορώ να το υποστηρίξω. Αυτό που λέμε σήμερα του 19, ας πούμε, έτσι. Distinction πήρα, ας πούμε, διάκριση. Δηλαδή έφυγα από τη σχολή μου με την εύμομνία ότι μπορώ να έρθω εδώ να εργαστώ.
Εγώ τα βράδια όμως, ήμουνα πια 18, τα βράδια, παρότι τότε το συνάλλαγμα που μας στέλνανε ήταν καθορισμένο, capital control, ήταν καθορισμένο και δεν ήταν, δεν μπορούσαμε ως φοιτητές να κάνουμε ό,τι θέλαμε εκεί. Εγώ τα βράδια έπινα 2 ουίσκι. Το ένα ήταν «Μπράβο Σιμώνη που έβγαλες τη μέρα σου» και το άλλο ήταν «Να χαλαρώσω για να κοιμηθώ». Πρόσεξε εδώ ότι αρχίζω και βάζω τις λέξεις «για να». Αρχίζω και το χρησιμοποιώ. Από εκεί αρχίζει ο μεγάλος κίνδυνος. Άμα του λέω να χαλαρώσω και χαλαρώνω. Άμα του λέω να κοιμηθώ και κοιμάμαι, άρα θα μου χρειαστεί και σε άλλες στιγμές και μάλλον είναι πιθανό ότι θα το παραδώσει αυτό που του ζητάω. Και έτσι είναι που με γραπώνει. Γιατί εσύ τώρα που με βλέπεις, ξανασυναντηθήκαμε, έχουμε δεσμούς κάτω, με βλέπεις για χαζή. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Είμαι 67 χρονών γυναίκα. Στα 59 μου πήγα και πήρα το μάστερ μου. Λοιπόν, αφού χαζή δεν είμαι, γιατί δεν μπορώ να βάλω μαζί αυτά τα δύο πράγματα? Ρε παιδί μου, χαλιέσαι. Πότε χαλιέσαι? Όταν πίνεις πολύ ή περισσότερο. Επίσης, ένα άλλο που τρελαίνει τον κόσμο γύρω μας είναι ότι πίνουμε και μιλάμε έτσι κανονικά ή μπορεί να μιλάμε πιο φωναχτά, ας πούμε, για αυτά, και εκεί που μιλάς έτσι και είσαι εύχαρης και τα λοιπά στην παρέα, ξαφνικά στιβαράει μία τρέλα και αρχίζει ένα τζακωμό, κάτι τσαμπουκάδες και θυμόσαστε τότε που φάγατε εσείς τα λεφτά. Πού να σε παρακολουθήσει άνθρωπο? Μια κυκλοθυμική συμπεριφορά δηλαδή. Πού να σ' αντέξει άνθρωπο? Πάμε λίγο με αφορμή αυτό που λες στο οικογενειακό περιβάλλον. Και μίλησέ μας αν θες και από προσλαμβάνουσες που έχεις από τρίτους, αλλά και από προσωπική σου εμπειρία. Δηλαδή όλο αυτό η οικογένεια πώς το εισπράττει και πώς ξεπερνά το πρώτο σοκ. Γιατί φαντάζομαι μια οικογένεια, μια μάνα και ένας πατέρας να αντιληφθεί το παιδί τον αλκοολικό, πρόκειται για σοκ. Καλά, δεν αντιλαμβάνεται από την αρχή ότι πρόκειται για αλκοόλ, αντιλαμβάνεται ότι πίνει πολύ περισσότερο και κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, οικογένεια λοιπόν. Ναι. Εμένα ο πατερούλης μου πέθανε πριν γίνω 11. Μεγάλωσα μια μητέρα πολύ ταλαιπωρημένη, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Δεν ήμασταν μετανάστες. Ήτανε κανονική εθνοκάθαρση που μας στείλαν εδώ, και βέβαια αυτή η γυναίκα, έχοντας έρθει εδώ χωρίς γονείς, 2 χρονών, αντιλαμβάνεσαι τι ψυχισμούς είχε και τι συμπεριφορές και πώς μάθαινε να διαχειρίζεται τη ζωή. Τέλος πάντων, ήθελε ένα παιδί πολύ, μα πάρα πολύ, και ο Θεούλης της χάρισε τούτο εδώ το παιδί. Δόξαση ο Θεός που ο καλός Θεούλης δεν μου χάρισε εμένα παιδάκια. Γιατί από τους ανθρώπους με τους οποίους περνάμε μαζί στην απεξάρτηση, από εκεί που έχω διαλέξει εγώ να πηγαίνω, όταν ακούω γονείς να μιλάνε για τα παιδιά τους, πώς τα βαράγανε, πώς τα κακοποιούσανε, πώς παίρνανε τη μάνα να την πετάξουν από τον μπαλκόνι και το μωράκι να μην ξέρει, όταν λέω μωράκι μπορεί να ήταν και 7 και 8 χρονών, να μην ξέρει τι να κάνει, να ουρλιάζει, οι γείτονες να φωνάζουν το 100, να εγώ προ δεκαημέρου ακούω, είναι κάνας μήνας τώρα που ακούω συγκεκριμένες φωνές από συγκεκριμένο διαμέρισμα, και πια πήγα, χτύπησα,
πήρα το χαμόγελο του παιδιού, πήρα το 100, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ήρθε το 100, δεν ήξερε τι να την κάνει την κυρία. Με καταλαβαίνεις όταν λέω σιωπή. Λοιπόν, οι καταστάσεις μέσα στο σπίτι είναι τραγικές. Είτε είναι ο άντρας αυτός που πίνει, είτε είναι η γυναίκα. Δεν διαφέρουν. Δεν διαφέρουν. Μέχρι το σημείο, ας πούμε, η γυναίκα να χτυπάει τον άντρα της. Να, ας πούμε, αυτή η κυρία που ακούμε εμείς στην πολυκατοικία τόσο καιρό και μου λένε άντρες, μόνο τι θα κάνεις, ας πούμε. Επιτέλους βγήκα έξω, γιατί τον άκουσα αυτόν τον άνθρωπο να φωνάζει βοήθεια με σκοτώνει. Παιδάκια που μεγαλώνουν στο πάτωμα, κοιμούνται στο πάτωμα, γιατί η μαμά έχει γίνει λιώμα, θα μιλάω με τις λέξεις που μιλάμε στην αγώνα. Η μαμά είναι λιώμα, την έχει πάρει ύπνο στον καναπέ, στο κρεβάτι, με το μπουκάλι να χύνεται ή να μην χύνεται, και το παιδάκι κάθεται από κάτω με μάτια διάστηκτα, ας πούμε, και τρέμει, σου λέει τι θα γίνει εδώ. Αυτό το παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες κατά 50%. Κατά 50%. Κατά 50%. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος ψυχοθεραπείας εξειδικευμένος. Έτσι, να. Όταν μιλάμε για εξαρτήσεις και ιδιαίτερα για αλκοόλ, μιλάμε πάντοτε για εξειδικευμένες θεραπείες. Υπάρχει τρόπος και να μεγαλώσει και να κάνει θεραπεία και να κερδίσει πολλά από αυτά που έχει χάσει. Πάμε λίγο να μας μιλήσεις για την πιο εξειδικευμένη θεραπεία που έχει να κάνει με τη συνάντησή σου με τον Θεό, όπως το είπες νωρίτερα. Ο Θεός που μπαίνει στη ζωή σου και με ποιο τρόπο. Για πες το μου, αυτή είναι η ερώτηση τελικά. Ο Θεός πώς μπαίνει στη ζωή μου και με ποιο τρόπο. Πώς κατάλαβες την επίσκεψή του να το πω έτσι. Λοιπόν, εγώ είπα, το φάρμακο έγινε φαρμάκι. Και μετά το θείο δώρο, γιατί αυτό το είχα πολλές φορές. Το θείο δώρο ήτανε και τώρα τι κάνω. Πρέπει να γυρέψω βοήθεια. Και το είπα σοβαρά αυτό. Με έναν ώμο σπασμένο και τρία πλευρά. Απάντησε μηδέν. Πήρα το φίλο μου τον Γιώργο, αυτό που σας είπα, τον ψυχίατρο. Του τα είπα, μου λέει, εσύ μόνη μου, επιτέλους έκλαιγε ο άνθρωπος. Ήρθε με είδε, δεν υπήρχε μονάδα στην Ελλάδα να με φιλοξενήσει. Θα ακούσω αυτό που λέω. Εν έτη 1986. Δεν υπήρχε μονάδα για αλκοολικές γυναίκες ούτε μέσα στο Δαφνί. Τις βάζανε μαζί με τις ψυχοσικές και υπήρχε μία μονάδα, ένα περίπτερο από πάνω που το λέμε 18 άνω ακόμα, ίσως θα το έχετε ακούσει, που ήταν για αλκοολικούς άντρες και φιλοξενούσε γύρω στους 55 ανθρώπους, εγκλήστους. Το εγκλήστους δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό στην απεξάρτηση να παραμείνεις έγκλειστος για ένα διάστημα. Γιατί δίνεις μεγαλύτερη ευκαιρία για να αλλάξουν οι συμπεριφορές, οι όψεις, οι απόψεις κτλ. Λοιπόν, ο Θεός ήρθε σε μένα όπως πάει σε όλους μας. Αποφάσισε να μπει, να με παραθύρει, να τον ερωτευτώ, να πω έτσι. Ανατριχιάζω τώρα. Έχει λάμψει το πρόσωπό σου, ήθελα να το πω. Ανατριχιάζω πραγματικά. Αλλά έτσι ήταν. Και ξέρεις, δεν έχει να κάνει, παρακαλώ μην τον μπερδέψετε με τίποτα, ας πούμε, αιρέσεις και αυτό και άλλο, ας πούμε, από εκείνο το χάλι που ήμουν, που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω στην...
τι είπες τώρα, τι έλαμε στο πρόσωπό μου. Ναι. Έκανα ένα άσχη, είπα, Θεέ μου. Εγώ ήμουν άσχη. Είπα ένα άσχη, και πήρα να πνοεί. Και μετά, αφού βρίσκω μια αρχή για την απεξάρτηση, το Θεέ μου ήταν μαζί μου, πήρα ένα ψαλτηράκι, σε διάβαζα και διάβαζα και κάνα χαιρετισμό της Παναγιάς, την οποία ευλαβούμε πολύ. Και σιγά σιγά άρχισα να ψάχνω ένα δρόμο στον οποίο να κατευθυνθώ. Ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον τέλος όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη. Θα ανανεώσουμε συνθώ τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ακούσουμε την συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με την Σιμώνη Ξανθογιώργου στους Νυφάλιους, όταν βρεθήκαμε λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα. Νομίζω ότι η συζήτηση διακόπτεται στο σημείο αυτό με μια συγκλονιστική περιγραφή, έτσι όπως μας την έχει κάνει η Σιμώνη. Έχει ακόμη αρκετά σημαντικά, ενδιαφέροντα και πολύ συγκλονιστικά να καταθέσει από την προσωπική της εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Είδατε και ακούσαμε όλοι τι είπε και πώς περιέγραψε τα έντονα συναισθήματα που έχει ζήσει και κατά τη διάρκεια που ήταν στον αλκοολισμό, αλλά και τώρα που είναι τόσα χρόνια πια στην απεξάρτηση. και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα αυτό και σύνθεο ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη επίσκεψη με την συνέχεια της συζήτησης που είχαμε σχετικά με το θέμα του αλκοολισμού. Σας προτρέπουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για ένα καλό και ευλογημένο υπόλοιπο. Καλή ακρόαση να έχουμε. Χριστός Ανέστη. Η ώρα είναι 12. Πειραϊκή Εκκλησία.